Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία την τελευταία μέρα της δίκης που άρχισε στις 11 το πρωί με την πρόταση της εισαγγελέως και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα τα ξημερώματα, αποφάσισε να επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και στους 3 κατηγορούμενους. Η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την οικογένεια του θύματος, που καρτερικά όλες αυτές τις μέρες που διεξαγόταν η δίκη περίμενε να ακούσει την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Σίγουρα όμως, όποια και αν ήταν η απόφαση, δεν μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της οικογένειας για τον χαμό του άτυχου Κωνσταντίνου Προβιδάκη. Με την καταδίκη και των 3 κατηγορουμένων υπετίων για αυτό το αποτρόπαιο, το είδε χθες έγκλημα, νομίζω μια δίκαιη απόφαση, είναι μια ηθική δικαίωση για την οικογένεια του θύματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πένθος δεν είναι εξίσου βαρύ και δεν συνεχίζεται μετά από αυτή την απόφαση. Νομίζω είναι μια απόφαση και γενικά διαδικασία, υπόθεση αυτή πρέπει να μας προβληματίσει όλους σχετικά με το πώς πρέπει να αντιδρούμε ως κοινωνία και ως και ατομικά ως πολίτες ευσυνείδητοι απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, να τις καταδικάζουμε. Για τα 2 αδέλφια, τον 34χρονο και τον 25χρονο, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη. Δικαστές και ένορκοι δεν είχαν καμία αμφιβολία για την ενοχή τους αναφορικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συναυτουργία που τους βάρινε, και πλέον οι δικηγόροι τους ελπίζουν στο δεύτερο βαθμό. Προσωπικά ο συνήγορος δεν είναι, όπως και το ζητούμενο πάντα και αυτός σκοπός, η επίοικια ή η ικανοποίηση του πελάτη. Το ζητούμενο για μένα είναι η συνέπεια στα νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην κάθε υπόθεση. Εκεί λοιπόν δεν υπήρξε λίαν επίοικος, δεν υπήρξε συνέπεια. Αυτό έχω να πω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στον δεύτερο, στο εφετείο. Αντίθετα, για τον 27χρονο Βοσκό, φίλο τους από την Γέργερη, που επίσης κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του άτυχου Κωνσταντίνου Προβιδάκη, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-2. Μία εκ των δικαστών και ένας ένορκος μειοψήφισαν. Είχαν την άποψη ότι ο 25χρονος έπρεπε να κριθεί ένοχος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, γεγονός που σύμφωνα με τον δικηγόρο του αυτό δίνει ελπίδες για την ανέρεση της ποινής στο εφετείο. Ο οποίος καταδικάστηκε για την πράξη ανθρωποκτονίας κατά πλειοψηφία. Δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Αυτό δείχνει ότι πάση περιπτώσει προβληματίστηκε το δικαστήριο για τη συμμετοχή του. Οι ισχυρισμοί οι οποίοι είχε κατά την άποψή μου δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία ελπίζουμε ότι στο εφετείο θα τύχουν ενδελεχέστερης αντιμετώπισης. Ζητήσαμε να εξεταστούν μάρτυρες οι οποίοι δεν κλήθηκαν. Υπάρχουν πολλά περιθώρια στο εφετείο, στην επανεξέταση της υπόθεσης, να έχει διαφορετική τύχη.